συνέβη αυτό το απερίγραπτο αλλά και προγεγραμμένο έγκλημα που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, νέους ανθρώπους όπως και εσείς. Ένα έγκλημα που έχει αποτυπωθεί τόσο στη μνήμη αλλά έχει και χαράξει και την ψυχή κάθε απλό ανθρώπου στην περιοχή μας αλλά και σε όλη τη χώρα. Είμαστε λοιπόν όλοι μας εδώ σήμερα, και εμείς και εσείς, τηρώντας την υπόσχεση που δώσαμε ένα χρόνο πριν, πως το έγκλημα αυτό δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί, απαιτώντας συνεχώς να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Έχοντας στο μυαλό μας και στα αυτιά μας όσα υπόθηκαν εκείνες τις μέρες μέσα από εκείνες τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που γέννησε αυτό το έγκλημα, λέγοντας τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, προχωράμε σήμερα σε συνεργασία με το Οικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με τη βοήθεια φίλων τοπικών καλλιτεχνών, εδώ σε παρακείμενο χώρο. Όπως βλέπετε, όπως μπορείτε να δείτε ήδη, την αποτύπωση με τη μορφή της τυπογραφίας ενός καλλιτεχνικού έργου αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους και συμβάλλοντας αυτή την προσπάθεια να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Έχοντας όλα αυτά στο μυαλό μας και στην ψυχή μας, οργανώνουμε εκτός των άλλων αυτή την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση εκείνη ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος στις 28 του Φλεβάρη, δίνοντας ξανά όρκο από αυτό εδώ το τόπο πως δεν θα αφήσουμε σε καμιά περίπτωση και πάντα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Πραγματική δικαίωση σημαίνει και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, σημαίνει και να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι σε αυτή την πολιτική που θεωρεί την προστασία της ζωής μας κόστος.